Δεν διαγράφουμε τίποτα, θα τα πληρώσουμε όλα. Τι δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνεις διότι προφανώς δεν προσέχεις τι λένε. Η κυβέρνηση αυτή από την αρχή και όλη η ανάλυση την οποία έχει κάνει, μια ανάλυση την οποία μέχρι πρότινο συμμετείχαν όλα τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία ακόμα, ήταν ότι το ελληνικό χρέος ως έχει δεν είναι βιώσιμο. Η εγγύηση την οποία παρέχει η κυβέρνηση για αποπληρωμή του χρέους είναι πάντα με τον αστερίσκο, τον οποίο και ο Τσίπρας τον βάζει όπου σταθεί και όπου βρεθεί, αλλά υπάρχει και στην απόφαση της 20ης Φεβρουαρίου, ότι το ζήτημα του χρέους και του να καταστεί βιώσιμο είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτή η ιστορία με τη Βουλή. Αυτό απαντάει περίπου σε μια συζήτηση την οποία κάνουμε στην Ελλάδα για το αν πρέπει να ξεχάσουμε το τι έγινε και να επικεντρωθούμε στο από εδώ και πέρα, ή αν πρέπει να δούμε τι έχει γίνει ώστε να αντλήσουμε συμπεράσματα. Εγώ είμαι της δεύτερης άποψης, ότι αν δεν δούμε τι έχει γίνει και δεν αντλήσουμε συμπεράσματα, είμαστε καταδικασμένοι να επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Έχεις πληροφόρηση ή ρεπορτάζ? Σε αυτό απαντάει αυτή η επιτροπή.